Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Δοντονίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά, μια και σήμερα του Αγίου Αρτεμίου. Βέβαια, τα λέγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Σπυρίδη. Επειδή είστε όλοι στην αστυνομία και εσείς σήμερα τιμάτε τον προστάτη σας, τον Άγιο Αρτεμίου. Έτσι ακριβώς. Μιλούσαμε λοιπόν και με τον κύριο Σπυρίδη για διάφορα περιστατικά και θέλω να σας ρωτήσω ειδικά για το περιστατικό της ιεροπηγής. Τι συνέβη λοιπόν εκεί με τον οδηγό? Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν οδηγό ο οποίος δέχτηκε μία επίθεση με ξύλα και τα λοιπά. Εμείς να σας πούμε αυτά τα δεδομένα όπως υπάρχουν. Να μας πείτε λοιπόν πώς έγιναν τα πράγματα. Ναι, ναι, δεν δέχτηκε επίθεση. Περνούσε το δρόμο, είδε κόσμο που περπατούσε και θεώρησε ότι θα πρέπει να ενημερώσει την αστυνομία για ότι υπάρχουν εκεί άνθρωποι που κρατούσαν και βέργες, ξύλα στα χέρια, τα οποία τα είχαν αυτοί πάνω τους, δεν ξέρουμε και αν είχαν. Τα ξύλα, δεν είχαν γιατί όλοι, τα κουβάλωσαν μαζί τους? Αυτοί προφανώς τα κουβαλάνε για κάποιο ζώο, κάποιο σκυλί και αυτά, γιατί είναι στον δρόμο. Τέλος πάντων, η αστυνομία αμέσως ήταν εκεί, πήγε στο περιστατικό, είδε το θέμα, βρήκε κάποιους ανθρώπους και έγιναν τα νόμιμα. Από εκεί και πέρα τώρα, νομίζω ότι η υπερβολή, εντάξει, πάντα υπάρχει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει. Μισό λεπτό. Δηλαδή, λέτε αυτή τη στιγμή ότι περιστατικό με μετανάστες που χτυπούσαν αυτοκίνητο διερχόμενο οδηγού δεν υπάρχει? Όχι, υπάρχει. Δεν ξέρω αν χτυπήσανε. Ο ίδιος κατέθεσε ότι χτυπήσανε. Καταδήλωση του ιδίου, λέμε και εμείς. Ναι, καταδήλωση του ιδίου. Δεν ξέρω, ναι. Πήγανε εκεί τα περιπολικά κανονικά. Ήταν εκεί, μάλλον. Γιατί τα περιπολικά, από ό,τι θέλετε να ξέρει στην αεροπική, υπάρχουν δύο περιπολικά 24 ώρες το 24ωρο. Απλά δεν μπορούν να βρίσκονται σε όλη τη. Δεν πρέπει, αλλά η αεροπηγή, κύριε Τοτονίδη, δεν είναι η πρώτη φορά που μας απασχολεί με τέτοιου είδους ή παρεμφερή περιστατικά. Κοιτάξτε, με την αεροπηγή μπαίνουν μέσα ακόμη και στις δεξαμενείς για να κλέψουν ρεύμα, να φορτίσουν τα κινητά. Σπάνε, ρημάζουν. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Η αεροπηγή αυτή τη στιγμή έχει ένα θέμα, έχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει ένα σχέδιο από την αστυνομία, το οποίο είναι σε εξέλιξη συνέχεια και βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί αρκετά τα περιστατικά. Και ελπίζω και τις επόμενες μέρες με τις επιχειρήσεις που γίνονται θα μειωθούν ακόμη περισσότερο. Ναι. Η υπηρεσία συνολικής φύλαξης μαζί με όλη την αστυνομία του Μου Καστοριά ασχολούνται με αυτό το θέμα. Όπως ξέρετε, έχουμε φορτωθεί και πολλά άλλα θέματα που είναι πέρα των αρμοδιοτήτων. Αυτό είπαμε με τον κύριο Σπυρίδη, αυτό λέγαμε. Ο αστυνομικός σήμερα είναι ένα πολυεργαλείο τελικά. Ναι. Αυτή τη στιγμή τώρα να σας πω, υπάρχει και μέχρι και για την Κοζάνη ασχολούνται και τα περιπολικά της Καστοριάς για να κλείνουν τον δρόμο. Δεν το καταλάβαμε πώς το είπατε. Που κλείνουμε τις εξόδους, όπως για να μην έρχονται οι Κοζανίτες, ενώ επειδή είναι lockdown εκεί. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Αεροπηγής και όχι μόνο και εσείς του Ποταμίας, υπάρχουν τα συνοριακά πάνω κανονικά, ενισχύονται και από τις υπόλοιπες ομάδες Πάτακ και Αστυνομικού Εγκλήματος και της ΟΠΚΕ και γίνονται κανονικά οι περιπολίες. Τα βράδια υπάρχουν θερμικές κάμερες και νομίζω ότι κάποια ατυχή περιστατικά θα υπάρχουν, δεν μπορεί να είναι παντού. Εσείς ως συνοριακή αστυνομία μίλησε με τον άνθρωπο αυτό που δέχτηκε? Μιλήσαμε. Τι σας είπε? Μήπως ήταν σκορνάρι, δεν ξέρω. Όχι. Μήπως υπήρξε κάποια πρόκληση, τίποτα? Είδε τους ανθρώπους, φοβήθηκε και καλά, λογικό να φοβηθεί. Φοβήθηκε, πήρε αμέσως τηλέφωνο, είχε και τον αδερφό του κάτω, γι' αυτό πήγαν αμέσως στα περιπολικά. Ήταν εκεί, ήταν αμέσως τα περιπολικά, ήταν άμεση η αντίδραση, γιατί σας λέω είναι συνέχεια πάνω τα περιπολικά. Ναι, όταν το ρωτήσετε, δηλαδή ξαφνικά περπατάς στον δρόμο και έρχονται κάποιοι και αρχίσουν να βαράνε το αυτοκίνητο με ξύλα? Δεν ξέρω, τι να σας πω, δεν ήμουν εκεί στο περιπολικό. Το θέμα είναι ότι, να σας πω, ότι δίνουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες. Τι μας περιμένει, αν είναι έτσι, τι μας περιμένει, δηλαδή, δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Όχι, νομίζω ότι κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, την κάνουμε. Δεν σταματήσαμε τη ΣΕΤΑ από το 99 μέχρι σήμερα. Περάσαμε διάφορα στάδια. Από τους Αλβανούς, εκεί που είχαμε τις εκροές, τώρα έχουμε τις εκροές. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί. Νομίζω ότι είμαστε πάνω στα βουνά, είμαστε στα σύνορα, δεν έχουμε φύγει, δεν σταματήσαμε ούτε λεπτό. Και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε το αίσθημα ευθύνης, αίσθημα ασφαλείας μάλλον, στα κριτικά χωριά μας. Και νομίζω ότι οι κάτοικοι νιώθουν ασφάλεια με το που βλέπουν τα τσιπάκια της συνοριακής φύλαξης. Γιατί τα ζητάνε αυτοί συνέχεια. Τι κάνουν στην Ιεροπηγή, δηλαδή τι θέλουν στην Ιεροπηγή, κύριε Τουτουμή? Κοιτάξτε, αυτοί θέλουν να φύγουν από τη χώρα. Και θέλουν να φύγουν από τη χώρα να πάνε στην Ευρώπη. Μέσω Αλβανίας πάνε Κόσοβο και από εκεί. Γιατί έρχονται άλλοι, αφού τους γίναν πίσω πάλι? Ναι,
αρκετές φορές έχουμε. Και τι κάνουν όλη αυτή την ταλαιπωρία να έρθουν από δεν ξέρω πού έρχονται. Έχουν ξεκινήσει. Να φτάσουν στην οπηγή για να γυρίσουν πίσω. Γιατί το τραβάνε όλο αυτό. Έχουν ξεκινήσει από την άλλη άκρη του κόσμου. Γιατί. Τώρα δεν θα σταματήσουν εδώ. Το καταλαβαίνετε. Εμείς προσπαθούμε να τους σταματήσουμε, να τους αποκόψουμε. Αλλά δυστυχώς οι ροές είναι τόσες πολλές που νομίζω ότι θα έχει αποτέλεσμα τις επόμενες μέρες. Γιατί σας λέω, οι επιχειρήσεις είναι συνεχόμενες. Συνεχίζει στην Καστοριά και κάθε μέρα και συνέχεια γίνονται συνέχεια προσπάθειες αποκοπής αυτών των ανθρώπων. Μάλιστα. Τώρα εδώ μας έρχονται μηνύματα και για τους υπολείπους που είναι σε δομές εδώ. Όντως έχει δίκιο εδώ ο ακροατής που στέλνει. Κυκλοφορούν και με τα ποδήλατα πολλές φορές τη νύχτα χωρίς κανένα ενδεικτικό και πεζεί ακόμη. Θα γίνει ατύχημα, κύριε Τωτονίδη. Το ξέρω. Σε αυτό το πολυσύγνα στον δρόμο παρατηρή. Του Δέδης μέχρι την Καστοριά θα γίνει ατύχημα και θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Γίνονται δεν παίρνουν κανένα μέτρο ασφαλείας. Τουλάχιστον είναι η πλειοψηφία. Ναι, αυτό θα έλεγα. Γίνονται συνέχεια παρατηρήσεις. Βλέπετε, κάποιοι σέβονται και φοράνε κάποια προσφορούχα γυλαίκα, κάποιοι δεν το φοράνε. Γίνονται συνέχεια παρατηρήσεις. Αυτό που σας είπα πριν δεν μπορεί να είναι παντού η αστυνομία. Άσε πού όταν προχωράνε, έτυχα σε περιστατικό. Περπατάν πεζί και σμπρόχνονται για κάποιον λόγο, σαν να μαλώνει εκεί. Σμπρόχνονται μέσα στον δρόμο. Μη χειρότερα. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα μεγάλο αυτό. Αν θέλετε να τα ανοίξουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Και η θέση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιωνικών Φυλάκων είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνουν κλειστές δομές για να μπορεί να ελεγχθεί το όλο ζήτημα το μεταναστευτικό. Οι κλειστές δομές, αν θυμάστε, έγινε μεγάλη συζήτηση και στη Μυτιλήνη, που τελικά αποδείχθηκε ότι η μόνη λύση είναι οι κλειστές δομές. Πρέπει να γίνουν κλειστές δομές όπως πρέπει, με όλα τα μέτρα ασφαλείας για τους αστυνομικούς, για τους κατοίκους και για τους ίδιους που θα φυλάσσονται μέσα, και να ξέρουμε πού υπάρχουν και τι υπάρχουν. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάντως εγώ θα ήθελα να ζητήσω ψυχραιμία, ότι η αστυνομία είναι σε όλο το νομό. Ιδίως στα ελληνοαλβανικά έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα το Τμήμα Αστυνομικής Φύλαξης Μουσταμίας, Νεστορίου και Κορεστίων, και τα τρία τμήματα ασχολούνται με την Μεθόριο. Νομίζω ότι όλα τα περιστατικά αντιμετωπίζονται άμεσα. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Τωτονίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.